Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕΑ εκγνωστοποίησε πως δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος για παρουσία 1.000 οπαδών στο προσεχές ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ και έτσι το μάτς θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Υπενθυμίζεται ότι τα 1.000 άτομα προκύπτουν από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και στα οποία προβλεπόταν για τα γήπεδα ανώτατη πληρότητα 10% ή αλλιώς 1.000 άτομα, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει λουκέτο. Στην Ένωση τονίζουν πως δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση ανάμεσα στον κόσμο της ομάδας, ειδικά όταν έχουν πωληθεί περισσότερα από 16.000 διαρκείες το καλοκαίρι, οπότε πήραν την απόφαση να μην έχει καθόλου κόσμο το ΟΑΚΑ. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αγώνα υψηλού ενδιαφέροντος, η ΠΑΕ ΑΕΚ θα μείνει σταθερή στις ιδέες της, αλλά και στην άποψη που εξέφρασε θεσμικά. Δεν πρόκειται να προχωρήσει ούτε σε διαχωρισμό ούτε ακόμα σε τυχαία επιλογή μεταξύ των 16.043 κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, από σεβασμό στους φιλάθλους της που την έχουν κατατάξει στην πρώτη θέση του πίνακα εισιτηρίων μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα. Για εμάς, όλοι οι φιλαθλοί μας είναι εκλεκτοί, όχι μόνο χίλιοι εξ αυτών. Μας είναι αδύνατο να εφαρμόσουμε μια απόφαση, την οποία από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσαμε ως πρακτικά ανεφάρμοστη και άδικη, και ζητάμε την κατανόηση του κόσμου της ομάδας μας.